Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε. Και αυτό το πρωινό της Πέμπτης, και είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. Μία ημέρα με πλούσια επικαιρότητα, μία ημέρα με πολλά θέματα ανοιχτά και μία ημέρα που επιστρέψαμε μετά από την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Γενική ημέρα απεργίας η χθεσινή, έλειπαν φυσικά και οι δημοσιογράφοι. Ξεκινάμε όμως σιγά σιγά την ενημέρωση με όλα αυτά τα νέα τα οποία συνέβησαν χθες αλλά συνεχίζουν φυσικά και σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά, να δούμε πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ, να δούμε όλα τα τελευταία νέα με τη βοήθεια του Γιώργου του Μπαρτζόκα στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, του Βασίλη Καραμπάση στη Λάρισα, αλλά φυσικά και της Έλληνας Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο μαζί. Θα δούμε τα νέα της ημέρας, θα δούμε όλα όσα προηγήθηκαν χθες, τι έγινε με τις απεργιακές κινητοποίησεις, ποιοι έδωσαν το παρόν και φυσικά ποια η επόμενη μέρα. Έχουμε ένα καιρό λίγο συννεφιασμένο σήμερα και μάλιστα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα έχουμε και βροχερό Σάββατο Κύριακο. Να σας πούμε ότι αυτή την ώρα για παράδειγμα η Λάρισα έχει 12 βαθμούς, αρκετή ομίχλη εντωμεταξύ περιφερειακά, πολύ μεγάλη προσοχή. Θα έχουμε όμως μια βροχόπτωση λέει μέτριας ένταση στη Θεσσαλία γενικότερα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά Σάββατο Κυριακή μεγάλη πτώση θερμοκρασίας γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου. Και τουλάχιστον 5-6 βαθμούς θα πέσει η θερμοκρασία και θα έχουμε αρκετά βροχερό καιρό. Επίσης, ο αγαπημένος Βόλος αυτή τη στιγμή 14 βαθμούς, 19 η μέγιστη θερμοκρασία. Επίσης, βροχερό το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, γύρω στους 16 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα συμβαδίζουν με τη Λάρισα, δηλαδή το Σάββατο θα είναι πιο κρύα ημέρα, 13 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία για την Καρδίτσα και αρκετές βροχές το Σαββατοκύριακο, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν και με την έναρξη της ερχομένης εβδομάδος. Μέτρια έντασης βροχές σήμερα και στο Δομοκό και επίσης Σαββατοκύριακο βροχερό, 11 βαθμοί, η πιο μεγάλη, πιο υψηλή θερμοκρασία το Σάββατο, από ό,τι φαίνεται θα είναι η πιο κρύα ημέρα το Σάββατο. Τώρα, με τη βοήθεια του Γιώργου του Μπαρτζόκα θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα τοπικών μας εφημερίδων, να δούμε όλα τα νέα της ημέρας, έτσι όπως διαμορφώνονται μέσα από τους συναδέλφους. Και είχαμε απεργία χθες, οπότε δεν έχει πρωτοσέλιδα, φαντάζομαι, Γιώργο. Φυσικά και δεν έχει πρωτοσέλιδα, γιατί ήταν η απεργία χθες. Οπότε πάμε να δούμε κατευθείαν την επικαιρότητα. Γιατί λόγω απεργίας προφανώς δεν υπάρχουν έντυπες εφημερίδες. Σήμερα ηλεκτρονικά και από αύριο φυσικά με τη φυσική τους παρουσία. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται φυσικά. Έχει από χθες. Α, ναι. Για πάμε να τα δείξουμε. Ναι, γιατί όχι. Αν έχει. Έλεγαν πως λόγω απεργίας δεν υπάρχει. Άμα υπάρχουν, ναι. Φυσικά και να τα δούμε. Αν υπάρχουν τα πρωτοσέλιδα. Και να πούμε βεβαίως ότι είχαμε έτσι πολλές ειδήσεις και τη χθεσινή ημέρα λόγω και των πολλών απεργιακών κινητοποιήσεων. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε και πάρα πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Τώρα, πάμε Γιώργο, άμα είναι να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων και φυσικά και το site του σταθμού μας, έτσι, astra.gr. Κάντε και ένα like στη σελίδα μας για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, για όλα λοιπόν όσα συμβαίνουν και στην τοπική μας επικαιρότητα, αλλά γενικότερα στη χώρα μας, αλλά και ανά τον κόσμο, και έχουμε και πολλές ειδήσεις από το εξωτερικό μας δελτίο. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε και το site του σταθμού μας, αλλά και τα πρωτοσέλιδα. Εφημερίδα Ελευθερία, ανοιχτά τα εκπαιδευτήρια Ράπτου, βόμβες Φαξεβάνη για μίζες από Λάρισα, ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Παραπέμπεται για βιασμό, ανατροπή με τις Κυριακές, έτσι. Και φυσικά έχουμε και πολλές ειδήσεις που αφορούν και τα κοινωνικά παντοπολία και τις προσφορές και σε κλίμα συγκίνηση αλλαγής σκυτάλης όσον αφορά τη διοίκηση του Δημοτικού Οδείου της πόλης. Πάμε στα υπόλοιπα, πάμε στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Πέταξαν οξύ απειλώντας ιερέα. Στόχος επιθέσεων, ο παπάς σε χωριό της Μαγνησίας. Επεργιακό ραντεβού στις πλατείες έδωσαν χθες. Και έφυγε ο σπουδαίος γιατρός από την πόλη του Βόλου. Και φυσικά τι γίνεται και με τις πτήσεις. Νέα αεροπορική σύνδεση απευθείας πτήσεις Βόλος Πράγα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο ταξίδι και συνδέθηκε με φυσικό αέριο και το Διμήνι. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Ενώνουν φωνές κατά της ακρίβειας. Είχαμε χθες λοιπόν πολλές κινητοποιήσεις. Τι γίνεται με το καλάθι της νοικοκυράς, γαλακτοκομικά, απορρυπαντικά κτλ. Αεροπορική σύνδεση της Νέας Αιγιάλου με την Πράγα από τον Ιούνιο. Πρώτη συνεδρία Συμβουλίου Διοίκησης για την επιλογή εξωτερικών μελών.
κενά εκπαιδευτικών με παρέτηση νόμιμη το 30% των αναπληρωτών, παρακαλώ πολύ. Διαδικτυακά μηνύματα εξαπάτησης για δήθεν κληρονομιές, πολύ μεγάλη προσοχή, και λιθοβόλησαν γατάκι δυστυχώς έξω από σχολείο. Εφημερίδα Η Αλήθεια. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του μεγάλου θόρυβος γίνεται με τις παρακολουθήσεις και τη λίστα Βαξεβάνη. Αυτή η λίστα πριν φτάσει στο Βαξεβάνη, κάποιοι πήγαν να τη δώσουν σε άλλες εφημερίδες. Αυτό φάνηκε από δημοσιεύματα της Καθημερινής αλλά και των Νέων. Επίσης, κοινωνία. Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και επίσης εκδηλώσεις σε Χαλκίδα και Καρπενήσι από την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος, έτσι και νομίζω και από το Πάντα. Ίσου το Πάντα. Πάμε και στο σταθμό μας astratv.gr να δούμε όλες τις ειδήσεις. Τι γίνεται, πόσο επιβαρύνονται οι δανειολήπτες από την άνοδο των επιτοκίων όσον αφορά φυσικά τα στεγαστικά δάνεια. Καλάθι του νοικοκυριού, οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση. 7 στους 10 καθυστερούν την πληρωμή των λογαριασμών. Επίσης, έρχονται ηλεκτρονικές προσφυγές όσον αφορά την εφορία. Και πόλος έλξης θρησκευτικού τουρισμού η Λάισα, μοναστήρια και εκκλησίες για διαφορετικές αποδράσεις. Επίσης, Εύβοια, ανασύρθηκε ίσως ένας ακόμη μετανάστης στους 27 οι νεκροί του ναυαγίου. Επίσης, Τουρκία, δεν μπορείτε να πάτε στα 12 μίλια νότια της Κρήτης, γιατί η Γάβδος είναι τουρκική. Ντολμέζι, Τουρκία και η Λιβύη συμφωνούν, τότε δεν πέφτει λόγος για τους τρίτους. Όταν συμφωνούν οι δύο, δεν πέφτει τρίτος για τους τρίτους. Θα δούμε πάρα πολλά, φυσικά, όσον αφορά και της Ελλάδος, φυσικά, αυτή την ώρα της κινήσης, ποιες οι απειλές από πλευράς Τουρκίας, όλα αυτά θα τα δούμε με πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ. Ξεκινούν όμως, έτσι όπως καταλαβαίνετε, ήδη γίνεται έρευνα ανοιχτά της Κρήτης. Θα πάμε να δούμε όμως τι είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για όλα αυτά, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, για να περάσουμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις. Εκδόθηκε η Ναύτεξ για σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Σύμφωνα με την Ναύτεξ, οι σεισμικές έρευνες θα πραγματοποιηθούν από το πλοίο Sanko Swift από σήμερα 8 Νοεμβρίου μέχρι νεοτέρας. Τα δύο οικόπεδα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης καλύπτουν θαλάσσια περιοχή εμβαδού 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Και εκεί ξεκινούν τις επόμενες ημέρες σεισμικές έρευνες για τη διερεύνηση ύπαρξης κοιτασμάτων υδρογονάνθρακων. Και στις δύο περιοχές η πλειοψηφία των δικαιωμάτων έρευνας ανήκει στην ExxonMobil, η οποία ύστερα από την αποχώρηση της γαλλικής Total Energies ελέγχει το 70% των δικαιωμάτων, ενώ το υπόλοιπο 30% ανήκει στη Hellenic Energy LP. Οι συμβάσεις μίσθωσης των δύο περιοχών είχαν κυρωθεί από τη Βουλή το 2019. Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, η κοινοπραξία ExxonMobil LP έχει υποβάλει ποσοτικά και ποιοτικά αναβαθμισμένο πρόγραμμα σεισμικών ερευνών, με στόχο την ολοκλήρωση των ερευνών σε 2 αντί για 3 χρόνια, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα στα τέλη του 2023. Οι σεισμικές έρευνες παρέχουν στις εταιρείες την πληροφορία που είναι απαραίτητη για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε ερευνητική γεώτρηση, η οποία σε περιοχές όπως αυτές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης είναι υψηλού κόστους λόγω του μεγάλου βάθους της θάλασσας. Σύμφωνα με την ΕΔΕΙΕΠ, πρόκειται για την πιο υποσχόμενη περιοχή για την ύπαρξη μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, αλλά και ταυτόχρονα για τη λιγότερο όρημη όπου είναι επιτακτική η άμεση πρόσκτηση σεισμικών δεδομένων. Σημειώνεται επίσης ότι την προηγούμενη εβδομάδα εκδικάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση για ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης Περιβαλλοντικής Έγκρισης του Προγράμματος Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στις δύο θαλάσσιες περιοχές, Νοτιοδυτικά Κρήτης και Δυτικά Κρήτης. Την προσφυγή είχαν καταθέσει το Μάιο του 2019 οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Greenpeace και το Ινστιτούτο Κοιτολογικών Ερευνών Πέλαγος. Σεισμικές έρευνες για την διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου θα ξεκινήσουν άμεσα, όταν λέω άμεσα εννοώ τις επόμενες ημέρες, στα δύο οικόπεδα τα οποία βρίσκονται νότιο-δυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης από την ExxonMobil. Πάμε λοιπόν στα σημερινά νέα. Σύμφωνα λοιπόν με κυβερνητικές πηγές, όλα πλέον είναι έτοιμα προκειμένου να ξεκινήσουν σήμερα Πέμπτη, αμέσως μετά τη σχετική προαναγγελία που είδαμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σεισμικές έρευνες για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα δύο οικόπεδα, τα οποία βρίσκονται νότια της Πελοποννήσου αλλά και της Κρήτης. Από την ExxonMobil εκδόθηκε ήδη από την περασμένη Δευτέρα από το σταθμό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού Ηρακλείου
Έτσι λοιπόν, ήδη το πλοίο Sansco Swift βρίσκεται νότια Πελοποννήσου, δυτικά επίσης της Κρήτης, όπου δοκιμάζεται όργανα προκειμένου να ξεκινήσει από σήμερα κιόλας τις εν λόγω έρευνες. Να πούμε ότι μετά τη συλλογή και επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα γεωλογικά μοντέλα και άλλα διαθέσιμα επιστημονικά όπλα, θα ακολουθήσει η επιλογή και η ιεράρχηση στόχων, όπλων εντός εισαγωγικών έτσι, για διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων, σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαγωνιστική διαδικασία για την διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Την ίδια ώρα, πολλές δηλώσεις Ελλήνων είτε πρώην υπουργών είτε φυσικά και απλών στελεχών της κυβέρνησης. Φέρει πολλές αντιδράσεις απέναντι στην Τουρκία και λογικό είναι. Πρώην υπουργός Εθνικής Αμήνης να λέει ο ίδιος ότι εμείς είμαστε έτοιμοι έτσι για κάθε ενδεχόμενο, είτε φυσικά για απειλές είτε ακόμη και για πόλεμο. Μια τέτοια λοιπόν δήλωση έφερε αναστάτωση στην Τουρκία. Το αυτονόητο είπε, μια χώρα πάντοτε είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα. Αυτή η δήλωση λοιπόν προκάλεσε έτσι πολύ μεγάλη αναστάτωση όσον αφορά στην Τουρκία. Εντάξει, θεωρώ ότι ο κ. Αποστολάκης είπε το αυτονόητο, ότι θα έλεγαν οι πάντες, όσοι τουλάχιστον αγαπούν την Ελλάδα, αυτό ακριβώς θα έλεγαν. Τώρα, να πούμε ότι όλα αυτά, περί φυσικού αερίου κτλ., δεν θα γίνουν τόσο άμεσα. Δηλαδή, μην φανταστούμε ότι ακόμη και να βρουν, ακόμη και να είναι διαχειρίσιμο όλο αυτό, ότι αύριο μεθαύριο θα ανοίξουμε τις κάνουλες και το φυσικό αέριο θα λύσει τα προβλήματά μας. Δεν είναι μια υπόθεση η οποία από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να λύσει τα όποια προβλήματα, επαναλαμβάνω, της χώρας μας. Είναι μια διαδικασία που ξεκινά τώρα και ίσως κρατήσει και μια δεκαετία. Τώρα, είχαμε απεργιακές κινητοποιήσεις λοιπόν χθες, δήλωσαν το παρόν. Εκατοντάδες, μάλλον χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους να διαδηλώσουν. Σίγουρα τα επεισόδια κυρίως Θεσσαλονίκη αμαυρώνουν αυτές τις ειρηνικές κατά τα λοιπά έτσι, πορείες. Η αλήθεια είναι ότι με βάση τα πολλά προβλήματα που καλούμαστε καθημερινά όλοι μας να αντιμετωπίσουμε, δεν θεωρώ ότι ήταν μια κινητοποίηση που βούλιαξε τα πάντα, ακόμη και εδώ σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί αν σκεφτεί κανείς τα τόσα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσουμε, θα περίμενε κανείς να βουλιάξουν οι πλατείες, να βγουν οι πάντες στους δρόμους. Εντάξει, εμπορικά καταστήματα κτλ. Δεν έκλεισαν. Εκπρόσωποι τους και κάποιοι που ήθελαν να συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις, κάτι παραπάνω δεν είδαμε. Και πολύ χαμηλά ποσοστά ακόμη και στον δημόσιο τομέα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα παραμένουν, αλλά κανείς δεν έχει το περιθώριο αν θέλετε να χάσει ούτε ένα μεροκάματο. Βέβαια λένε πολλοί ότι καλύτερα να χάσει ένα μεροκάματο παρά να χάσει πολλά ακόμη και το βλέπουμε δυστυχώς στην καθημερινότητά μας. Θα δούμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας όλα τα απεργιακά ρεπορτάζ, πώς κινήθηκαν λοιπόν οι απεργιακές κινητοποίησεις. Προς το παρόν πάμε σε ένα επεισόδιο που το οποίο συνέβη στην Βουλή, ένας νεαρός μαθητής, ο οποίος κατά την είσοδό του, εκεί λοιπόν σε συστήματα ασφαλείας, χτύπησε ότι κάτι μεταλλικό έχει πάνω. Τι ήταν? Ένα μαχαίρι. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Σοκάρει η είδηση ότι ένας μαθητής μόλις 14 ετών προσπάθησε να μπει στη Βουλή κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής, έχοντας το σακίδιό του ένα μαχαίρι. Πρόκειται για μαθητή από γυμνάσιο της Αργυρούπολης που βρέθηκε με το μαχαίρι λίγο πριν μπει στη Βουλή και συνελήφθη πάραυτα. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο μαθητής συμμετείχε στην εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου στη Βουλή, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου σήμανε συναγερμός από το μηχάνημα X-Ray. Εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι μέσα στο σακίδιο του 14χρονου βρισκόταν ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα. Άμεσα η αστυνομία συνέλευε τον μαθητή και τον μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος, όπου ειδοποιήθηκαν οι γονείς του. Ο μαθητής φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως βρήκε το μαχαίρι πεταλούδα στο δρόμο και το πήρε. Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του και λίγη ώρα αργότερα ο μαθητής αφέθηκε ελεύθερος. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός, καθώς κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι ήταν αυτό που όθησε το μικρό μαθητή. Να κουβαλά μαζί του ένα μαχαίρι και μάλιστα να προσπαθήσει να μπει με αυτό μέσα στη Βουλή. Να πούμε φυσικά ότι ο μαθητής είπε ότι το βρήκε στο δρόμο και απλά το είχε μαζί του, αυτό τουλάχιστον ισχυρίστηκε. Τώρα να πάμε να αλλάξουμε τελείως κλίμα, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και σε τοπικό επίπεδο δυστυχώς.
στα Τρίκαλα και στην περιοχή της Παρκαθώνας στρινούν το χαμό ενός 30διάχρονου παλικαριού. Ένα παλικάρι το οποίο τα τελευταία χρόνια ζούσε και δούλευε εργάζοντας στο εξωτερικό. Είχε έρθει λοιπόν με άδεια και μάλιστα πήρε τη μηχανή του και ερχόταν εδώ στη Λάρισα προκειμένου να επισκεφθεί ένα συγγενικό του πρόσωπο. Δεν έφτασε όμως ποτέ. Άγνωστο πώς η μηχανή στην οποία οδηγούσε έχασε τον έλεγχο. Ο ίδιος λοιπόν βγήκε από το οδόστρωμα. Αποτέλεσμα πραγματικά όμως να διαλυθεί η μηχανή, μια άμορφη μάζα συντερικών, μάλιστα ένα κομμάτι της μηχανής πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, περνώντας μάλιστα ένα όχημα, είδε τι είχε συμβεί, σοκαρίστηκε ο οδηγός. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Φαρκαδόνας, όπου δυστυχώς οι δικοί του άνθρωποι το μόνο που έκαναν ήταν απλά να τον αναγνωρίσουν. Κρίμα, πάρα πολύ κρίμα, ένα φοβερό τροχαίο δυστύχημα. Έτσι και κοντά στην Φαρκαδόνα, 32χρονο, επαναλαμβάνω, παλικάρι, έχασε την ζωή του. Είχαμε ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Μια 37χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών κατήγγειλε το 42χρονο άντρα ότι την ώρα που λογομαχούσαν, ο ίδιος της επιτέθηκε, τράβηξε τα μαλλιά, τη χτύπησε στον τοίχο και όταν επενέβη ένα από τα παιδιά της, χτύπησε και το ίδιο. Αποτέλεσμα, η ίδια να βρει τη δύναμη και να καταγγείλει το περιστατικό. Πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και πάρα πολύ μεγάλη εγκληματικότητα. Μάλιστα, συνελήφθη ένας 14χρονος και ένας 16χρονος στην Κηφισιά, οι οποίοι αποτελούσαν μια συμμορία, ήταν μέλη μάλλον μιας συμμορίας, όπου απειλούσαν και χτυπούσαν αν υποψία στους περαστικούς, με αποτέλεσμα, έτσι, με σκοπό να τους κλέψουν, να τους ληστέψουν. Έτσι. Κρίμα, 14 και 16 ετών. Τώρα, είχαμε όλα αυτά το συμβάν που σημειώθηκε έτσι με τον κύριο Τζικώστα στην Τουρκία. Να δούμε λοιπόν στη Σμύρνη συγκεκριμένα, να δούμε λοιπόν τι είπε ο Τσαβούσογλου που πήρε θέση για το εν λόγω θέμα. Πάμε να δούμε λοιπόν και το σχετικό ρεπορτάζ. Ναι, μεν, αλλά από τον Μευλού Τσαβούσογλου για την αδικαιολόγητη κράτηση επί 6 ώρες του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζικώστα στη Σμύρνη και την άρνηση των τουρκικών αρχών να τον αφήσουν να μπει στην Τουρκία. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο Τούρκος Υπουργός, αλλά βρήκε την ευκαιρία να κάνει παράπονα για την Ελλάδα. Η κράτηση και η απαγόρευση εισόδου του Απόστολου Τζιτζικώστα δεν ήταν κάποιο είδους αντίπεινα. Κατά τον Μευλού Τσαβούσογλου ήταν ένα τεχνικό λάθος, αλλά του έδωσε την ευκαιρία να πει ότι η Ελλάδα επίσης απαγορεύει την είσοδο στα εδάφη της σε Τούρκους αξιωματούχους και την κάλεσε να άρει τις απαγορεύσεις. Ο Τούρκος Υπουργός σημείωσε ότι έγινε χωρίς πρόθεση. Η είσοδος αυτού του Έλληνα πολίτη στη χώρα μας καθυστέρησε εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος. Μόλις αυτό το τεχνικό πρόβλημα επιλύθηκε, επιτράπηκε σε αυτόν τον Έλληνα πολίτη να μπει στη χώρα μας. Το περιστατικό ήταν μια παρεξήγηση, αλλά αυτό η Ελλάδα το κάνει σκόπιμα, δήλωσε ο Μευλού Τσαβούσογλου, σύμφωνα με την Daily Sabah, κατηγορώντας την Ελλάδα πως εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο σε Τούρκους αξιωματούχους, όπως ο επικεφαλής της Ένωσης Τούρκων Εξωτερικού Αμπντουλάχ Ερέν. Τους ενημερώνουμε την Ελλάδα και εμείς απαιτούμε η απαγόρευση των Ερέν να έρθει, αλλιώς θα ανταποδώσουμε, συμπλήρωσε ο Μευλού Τσαβούσογλου. Αυτά λοιπόν, είπε και ο ίδιος. Τώρα, έχουμε την υποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσόνα. 100.000 λέει οι απώλειες όσον αφορά τους Ρώσους. Από την άλλη, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα στήσει τέσσερα διαφορετικά σημεία της Χερσόνας. Θα στήσει φυσικά έτσι το δικό του, θα λέγαμε έτσι, τη δική του άμυνα, αν θέλετε, απέναντι στην Ρωσία. Κάποιοι λένε ότι αποχωρούν από τη Χερσόνα γιατί εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρέμα, ένα φράγμα ουσιαστικά, όπου ήδη οι Ουκρανοί ετοιμάζονταν να το διαλύσουν. Αποτέλεσμα, αυτά τα νερά προφανώς θα πήγαιναν από την πλευρά των Ρώσων και δεν θα μπορούσαν φυσικά να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση. Γι' αυτό το λόγο αποχώρησαν οι Ρώσοι για να στήσουν κάπου αλλού έτσι, την όλη επιχείρησή τους. Τώρα έχουμε και τον Τζον Μπάιντεν, ο οποίος λέει ότι ναι, γιατί όχι, θα είμαι και πάλι υποψήφιος. Έχουμε ήδη τις ενδιάμεσες εκλογές και ακολουθεί συνέχεια. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά προκειμένου να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Είμαστε λοιπόν επιστροφή στην πρωινή ατζέντα για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας. Μια πλούσια, όπως είπαμε, επικαιρότητα και μην ξεχνάτε ότι πραγματικά τα προβλήματα παραμένουν, είναι πάρα πολλά. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όλοι χθες στις συγκεντρώσεις απεργιακές έλεγαν ένα, ότι δεν αντέχουμε άλλο, δεν μπορούμε πια με αυτή την ενεργειακή κρίση. Με ρωτάνε τηλεθεατές, μα καλά, γιατί τόση πολύ ενδοοικογενειακή βία, γιατί
τέτοια πράγματα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Δυστυχώς, το πιστεύω αυτό, όταν ποδοπατούνται οι ανθρώπινες αξίες, όταν τα οικονομικά είναι στα χειρότερά τους, τότε σίγουρα όλο αυτό φέρνει γκρίνια, φέρνει προβλήματα και δυστυχώς έχουμε τέτοια περιστατικά. Καταδικαστέα η βία από όπου και αν προέρχεται, πραγματικά από όπου και αν προέρχεται, γιατί δεν λύνονται τα προβλήματα ούτε χτυπώντας τον σύζυγο, τη σύζυγο και πάει λέγοντας, γιατί τα προβλήματα λύνονται στην πράξη. Βάζουμε κάτω τα προβλήματά μας και σιγά σιγά προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα λύσουμε. Τώρα, με την βοήθεια του Γιώργου του Μπαρτζόκα, θα ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε την πρωινή ατζέντα με τα τοπικά μας νέα. Να δούμε λοιπόν τι λένε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές οι οποίες στενάζουν, τα προβλήματα παραμένουν. Γιατί όσο και αν γίνονται αυτές οι κινητοποιήσεις, όσο και αν γίνονται επεργειακές κινητοποιήσεις όπως χθες, που έδωσαν το παρόν και οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δυστυχώς δεν λύνονται τα προβλήματα. Εάν δεν μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, αν λοιπόν η κυβέρνηση δεν δώσει γενναία στήριξη, όχι αυτά τα επιδόματα κάθε τρεις και λίγο, γενναία πραγματικά έτσι στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τότε τα λουκέτα απλά θα είναι ανεξέλεγκτα. Απεργιακή συγκέντρωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί για τους επαγγελματίες του Βόλου αύριο το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο, ημέρα πανελλαδικής απεργίας. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε από μέλη της ΟΕΒΕΜ το μεσημέρι, επισημάνθηκε ότι η κίνησή μας δεν είναι διασπαστική, απλά αυτή τη φορά είναι διαφορετική. Συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες και οι έμποροι θα πραγματοποιήσουν απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο. Τα προβλήματα πάντως και οι υποχρεώσεις έχουν συσσωρευτεί όπως επισημαίνεται και δεν μπορούν να αποκληρωθούν. Ήδη αρκετοί συνάδελφοι, όπως επισημαίνεται από την πρόεδρο του ΣΕΒΕΜ, έχουν μείνει άνεργοι, η οποία αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι επαγγελματίες ζητούν πάντως άμεσα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση και υπογραμμίζουν πως οι ασφαλιστικές εισφορές συνδέονται από την αρχή του 2023 με τον πληθωρισμό, με αποτέλεσμα να αναμένονται αυξήσεις. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος λουκέτων είναι ορατός. Τιμές όμως που ήδη έχουν αγγίξει το υψηλότερο ποσό που θα μπορούσαν ίσως να αγγίξουν. Από τη στιγμή που έχει φτάσει η φέτα να έχει 12 ευρώ, το μοσχάρι να έχει 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρευστότητα στην αγορά θα μειωθεί ακόμα περισσότερο. Έχουμε μία έρευνα του ΙΟΒΕ, η οποία μας λέει ότι τον επόμενο χρόνο θα έχουμε μόλις μία ανάπτυξη του 1%, τη στιγμή που το 2022 έκλεισε με μία ανάπτυξη του 6-7% και την οποία εμείς δεν είδαμε σε ρευστό στην αγορά. Αυτή είναι η αλήθεια. Η τουριστική περίοδος τελείωσε, οι εποχιακοί υπάλληλοι βγήκαν πια στην ανεργία, η ενεργειακή κρίση συνεχίζεται απτόητη, ο πληθωρισμός το ίδιο. Οι επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστιες αυξήσεις στις αγορές πρώτων υλών συνεχής. Αντιμετωπίζουμε τα χρέη. Από 1η-1η του 2023 περιμένουμε και μία αύξηση στις ασφαλιστικές μας εισφορές που έχουμε ζητήσει φυσικά να μην πραγματοποιηθεί και να έχουμε μία αναθεώρηση του συγκεκριμένου νόμου. Το κοκτέιλ όλο είναι κρυκτικό. Οι άνθρωποι συνεχώς μειώνουν τις αγορές τους. Στα καταναλωτικά βασικά είδη, πόσο μάλλον σε μεγάλα είδη, επισκευές ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο. Δεν αισιοδοξούμε ιδιαίτερα για τον χειμώνα που έρχεται. Η μόνη μας βοήθεια ίσως είναι ο καλός καιρός, ο Θεός που μας βοηθάει λίγο. Ελπίζουμε να συνεχιστεί η καλοκαιρία για να μην έχουμε και περισσότερα έξοδα, γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα. Περιμένουμε τη βοήθεια του κράτους σε πιο βασικές και πιο άμεσες λύσεις από τα επιδόματα, γιατί τα επιδόματα στηρίζονται στις εισπράξεις που μπορεί να έχει αυτό το διάστημα. Στην κινητοποίηση το απόγευμα της Τετάρτης στον Άγιο Νικόλαο συμμετέχει η ΟΕΒΕΜ, η ΟΕΒΕ Μαγνησίας και Σποράδων, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου και Νέας Ιωνίας ο Άγιος Χριστόφορος, το Σωματείο Πρακτόρων ΟΠΑΠ Μαγνησίας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιομηχανικών Ειδών και Επαγγελματιών Λαϊκών Αγορών. Αυτά φυσικά όσον αφορά και τις κινητοποίησεις. Έδωσαν λοιπόν το παρόν. Δεν πάει άλλο, λένε οι ίδιοι. Εξάλλου η ενεργειακή κρίση πραγματικά πλήττει τους πάντες. Τώρα θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι λένε και οι δήμαρχοι της Θεσσαλίας, αλλά και γενικότερα όλης της χώρας. Διότι δεν αντέχουν και οι ίδιοι έτσι την ενεργειακή κρίση. Θέλουν να στηριχτούν από πλευράς κυβέρνησης. Και μην ξεχνάτε και κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Οι ίδιοι έχουν υποστεί περικοπές κονδυλίων της τάξης του 60% τα πολλά τελευταία χρόνια, αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουν ανάσα, και λογικό είναι.
Πάμε να δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ. Τι λέει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεριού και δήμαρχος των Τρικάλων, γιατί το άγχος το μεγάλο είναι φυσικά πώς ανταπεξέλθουν στα οικονομικά. Από την άλλη, πλησιάζουν και οι γιορτές των Χριστουγέννων. Σιγά σιγά θα αρχίσουν το πάρκο των Ευχών, το χωριό του Άγιο Βασίλιστο, στην πόλη του Βόλου, φυσικά στο Παυσίλιπο, στην Καρδίτσα, στο Μήλο των Ξωτικών. Όλα αυτά θα πρέπει να φωταγωγηθούν οι χώροι, γιατί από τη μία λέμε εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, από την άλλη όμως τι θα γίνει αν αυτές οι διοργανώσεις δεν γίνουν, τι θα γίνει με τον τουρισμό, γιατί πάρα πολλές πόλεις και η Θεσσαλία κατά ψέματα είναι ένας θεσσαλικός χριστουγεννιάτικος προορισμός. Πάρα πολλοί θα επιλέξουν να έρθουν στη Θεσσαλία. Όποιος πάει στο Πήλιο θα κάνει μια βόλτα στο Βόλο, θα πάει φυσικά να δει το χωριό του Άγιο Βασίλη, θα πας στην Καρδίτσα να κάνεις τη βόλτα σου, θα πας στο Μήλο των Ξωτικών, θα πας στο Πάρκο των Ευχών, θα πας γενικότερα να διασκεδάσεις και να περάσεις ωραία. Έχουν σκεφτεί λοιπόν άλλους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας φυσικά οι δημοτικές αρχές. Θα δουν τι θα κάνουν και με τα περιβόητα λαμπιόνια. Δεν θα τα σβήσουμε τα Χριστούγεννα σε καμία των περιπτώσεων. Απλά θα μειώσουν το χρόνο, αν θέλετε, τις ώρες, δηλαδή δεν θα είναι φωταγωγημένες οι πόλεις μας καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Θα είναι μέχρι μια ορισμένη ώρα για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν και χρήμα αλλά και ενέργεια. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει για αυτά τα προβλήματα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και χρημάτων αναζητούν οι δημοτικές αρχές της Θεσσαλίας, καθώς όπως δηλώνουν τους έχουν πνίξει τα προβλήματα. Πραγματικά η κατάσταση φέτος στους Δήμους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όσο δύσκολη είναι στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ένα τέτοιο κομμάτι είναι και οι Δήμοι που έχουν αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την αύξηση στο αέριο. Η αλήθεια βέβαια απ' την άλλη είναι πως από το Μάρτιο ξεκινήσαμε συζητήσεις με τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών. Πολλά από τα κενά αυτά τακτοποιήθηκαν. Έχουμε όμως ανοιχτά θέματα. Έχουμε ανοιχτά θέματα με τις ΔΕΙΑ της χώρας που ακόμη δεν έχουν βοηθηθεί καθόλου. Έχουμε ανοιχτό το θέμα των σχολείων, στο οποίο δεν ανησυχώ ως προς την θέρμανση, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτή η πλατφόρμα που συνεννοηθήκαμε και συμφωνήσαμε προκειμένου οι επιπλέον δαπάνες να καταβληθούν στους Δήμους, γιατί θα κλείσουν δύσκολα οι προϋπολογισμοί. Αυτά και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε ούτως ή άλλως σε περίπου 20 μέρες, 21, 22 και 23 Νοεμβρίου στο Βόλο, στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων. Όσον αφορά τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, οι ίδιοι δηλώνουν πως θα φωταγωγηθούν οι πόλεις, αλλά σίγουρα θα βρουν τρόπους ώστε να σβήνουν νωρίτερα τα φωτάκια, ώστε να υπάρχει εξοικονόμηση. Φέτος όλοι κάνουμε, ανάλαβα μία δέσμευση, να κάνουμε μία εξοικονόμηση τουλάχιστον 10%. Και αυτό θα γίνει και στον στολισμό για τα Χριστούγεννα. Του χρόνου όμως θα πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι, να δούμε πώς οι Δήμοι θα μπορέσουν να αλλάξουν, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, φωτισμό, να πάμε σε LED, πώς θα μπορέσουν να κάνουν ενεργειακές κοινότητες και να κατασκευάσουν πάρκα, τα οποία θα βρουν όμως τον ηλεκτρικό χώρο στο δίκτυο του ΔΔΕ για να συνδεθούν, προκειμένου να μην ξαναζήσουμε το ίδιο έργο και μάλιστα πολύ πιο δύσκολο τους επόμενους χειμώνες. Οι δημοτικές αρχές ζητούν μεταξύ άλλων και τη στήριξη της κυβέρνησης ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο βαρύ αυτό χειμώνα που έρχεται. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τις δημοτικές αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, να δούμε τι κάνουν και οι αγρότες όμως. Οι αγρότες, όπου δεκάδες συγκεντρώθηκαν στην Αγιά, από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να δώσουν έτσι το σύνθημα ότι δεν μένουμε σταυρωμένα χέρια. Θα πολεμήσουμε εντός αγωγικών, θα βγούμε στους δρόμους. Στις 15 του μήνα, την ερχόμενη Τρίτη, έχουν ήδη έτσι αποφασίσει να κάνουν τις κινήσεις τους, να μπορέσουν να βγουν από αυτά τα οικονομικά διέξοδα. Και βεβαίως ταυτόχρονα την ίδια ημέρα, 15 του μήνα, θα βγουν όλοι στους δρόμους, θα πραγματοποιήσουν τοπικά συλλαλητήρια. Για παράδειγμα, θα έχουμε στο Πήλιο, θα έχουμε στην Αγιά, θα έχουμε στον Τύρναβο, στην Ελασσόνα. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Για ποιο λόγο βγαίνουν οι αγρότες στους δρόμους, τι θέλουν να κερδίσουν μέσα από αυτόν τον αγώνα και φυσικά ποια είναι αυτά τα προϊόντα που μένουν εκτός συνδεδεμένης ενίσχυσης, ποια είναι αυτά τα αγροτικά προϊόντα που δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση γυρνά την πλάτη για αυτά τα προϊόντα. Πίσω θα ακολουθήσουν οι αγρότες των μηλοπαραγωγικών περιοχών της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας προκειμένου να διεκδικήσουν λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν. Είναι με τακτική αυτή του ΔΕΡΙ και Βασίλειου από την πλευρά της κυβέρνησης, δηλαδή ξεχωρίζει τους αγρότες, ενώ όλοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα και με το εμπάργκο στη Ρωσία και με τις αγορές που είχαν κλείσει και με τις χαμηλές τιμές. Έχουμε το ίδιο κοστολόγιο στα μήλα. Σε ορισμένες περιοχές, μόνο 4 θα δώσει συνδεδεμένη ενίσχυση, διαχωρίζοντας τους αγρότες, λες και έχουν διαφορετικά, ας πούμε, προβλήματα, και είναι οι περιοχές μάλιστα που καλύπτουν μόνο 11.500 στρέμματα, αρκεί να σας αναφέρω ότι η Αγία έχει 15.000 στρέμματα μήλα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι και εκτός από την Αγία και η Κουζάνη πετυχαίνεται έξω, και η Μαθία και η Πέλα.
Η μία λύση είναι να καθίσουμε σταυρωμένα χέρια και η δεύτερη επιλογή που έχουμε είναι να βγούμε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και να διεκδικήσουμε από την πλευρά της κυβέρνησης λύσεις. Και αυτή θα είναι η πρότασή μας σήμερα. Το υψηλό κόστος παραγωγής και εξαίρεσή τους, όπως συνδεδεμένη ενίσχυση στα μήλα, τα ροδάκινα, τα κεράσια και τους καρπούς με κέλυφος, όπως καρύδια, αμύγδαλα και φιστίκια, τους οδηγούν σε απόγνωση και οικονομικό αμαρασμό. Η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι πάντα δίπλα στους αγώνες των αγροτών. Στηρίζει τους αγρότες, στηρίζει την πρωτογενή τομέα, την παραγωγική διαδικασία. Γιατί πιστεύει στην παραγωγική διαδικασία και τη στηρίζει και με έργα και με πράξεις. Σήμερα εδώ είμαστε παρόντες να φουγκαστούμε τα προβλήματα των αγορών, των αγροτών, που δεδομένα είναι πολλά λόγω του αυξημένου κόστου παραγωγής, να βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο στην επίλυση αυτών και να τα προωθήσουμε εκεί που χρειάζεται. Ήδη αποφάσισαν την 3η 15 Νοεμβρίου να προχωρήσουν σε κατατόπους αλητήρια σε Αγιάτη, Ναυολασσόν, Απήλιο και σε περιοχές Σημαθίας, Πολεμαΐδας καθώς και Κοζάνης. Αυτά λοιπόν, οι αγρότες θα δώσουν δυναμικό παρόν, δεν αντέχουν εξάλλου έτσι να μπορέσουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Το κόστος παραγωγής είναι πολύ πιο υψηλό από τα έσοδά τους. Μην ξεχνάτε φέτος, τα κάστανα για παράδειγμα στην Ελλάδα έχουν υποστεί τεράστια ζημία λόγω του Μίκητα, ενώ ήταν μια εξαιρετική παραγωγή. Από την άλλη, αδιάθετα ροδάκινα, μήλα εδώ της περιοχής μας, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, το 40% της παραγωγής της χώρας μας είναι εδώ στην περιοχή μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί οικονομική ζημία μιλούμε για αυτούς τους αγρότες. Πάμε να συνεχίσουμε όμως με τον αγροτικό κόσμο, να δούμε λοιπόν τι λένε οι ίδιοι, οι οποίοι συμμετείχαν, να πούμε, σε περιοχικές συγκεντρώσεις χθες. Οι αγροτικοί σύλλογοι Πηλίου και τα μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας καλούν τους αγρότες να συμμετέχουν με τα αγροτικά τους στην απεργία μεταταξικά σωματεία στις 9 Νοεμβρίου στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Πανεπιστημίου. Σημείο συνάντησης στη θέση Καράβου μας στις 7.30 το πρωί. Στον Άστρα τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, επισημένοντας χαρακτηριστικά για τη συμμετοχή των αγροτικών συλλόγων στην αυριανή απεργία. Υπάρχει μια συγκέντρωση καταρχάς, η Αγροτική Σύλλογη Αγοράς Μακρυράκης Πουρίου. Σημείο συνάντηση 7.30 ώρα το πρωί στο Καράβωμα. Θα συμμετέχουν και οι αγροτικοί σύλλογοι Νοτίου Πηλίου, Δράκια, Στριζομήλου, Αηδηνίου και με αυτούς τους συναδέλφους θα βρεθούμε και θα ενωθούμε στη Λαρίσης. Mm-hmm. Δίνουμε τη μάχη για την επιβίωσή μας ενάντια στην ακρίβεια που τσακίζει το εισόδημά μας μαζί με τους εργατοϋπαλλήλους, τους επασχολούμενους, την νεολαία, τις γυναίκες, τους συνταξιούχους. Mm-hmm. Έχουμε τα ίδια προβλήματα, την ίδια ανασφάλεια και άγχος για το σήμερα και το αύριο, κοινό αντίπαλο και μπορούμε με ενότητα και αποφασιστικότητα να προσπάσουμε λύσεις και κατακτήσεις. Διεκδικούμε ζωή με δικαιώματα, δεν είμαστε ζητιάνοι να μας πετάνε ψίχουλα και να ζούμε με επιδόματα, με βάουτσερ και πας. Επενδύουμε χρήμα και κόπο στις παραγωγές μας και θέλουμε βιώσιμο εισόδημα. Η οργή, η αγανάκτηση που νιώθουμε βλέποντας το εισόδημά μας να εξανεμίζεται στην ακρίβεια, να κερδοσκοπούν σε βάρος μας και ως παραγωγή και ως καταναλωτές, να γίνει απόφαση αγώνα και διεκδίκησης. Όχι στην απογοήτευση και στον φόβο. Μάλιστα. Όλη στην απεργία στις 9 Νοεμβρίου, στην πλατεία Πανεπιστημίου 10.30, θα ενώσουμε τις φωνές μας με τα αδέλφια μας, τα ταξικά σωματεία, τους φοιτητές, την νεολαία, τους συνταξιούχους. Πολλά μας υπόσχονται, μας χτυπάνε φιλικά την πλάτη στις εκλογές και μετά μας τσεκουρώνουν. Μην έχουμε αυταπάτες ότι θα έρθει κάποιος σωτήρας να μας σώσει και μην επιτρέπετε να αποφασίζουν άλλοι για τη ζωή σας. Πάρε την υπόθεση στα χέρια σου, με τους αγώνες μας μπορούμε να τα καταφέρουμε. Οι αγρότες διεκδικούν επίσης αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος με ευθύνη της κυβέρνησης. Να παραμείνουν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις σε όλα τα προϊόντα. Άμεσα μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο όπως το δίνουν στους εφοπλιστές. Πλαφόν 0,07 λεπτά ανά κιλοβατόρα στο αγροτικό ρεύμα. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και του προστίμου ρήπων. Φθηνή ενέργεια για τα χωράφια, τους στάβλους, τα σπίτια μας όπως λένε. Επιδότηση των μέσων και εφοδίων και των ζωοτροφών και κατάργηση του ΦΠΑ. Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα στους αγρότες και προσιτές τιμές των προϊόντων στη λαϊκή κατανάλωση. Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις τώρα. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ να ασφαλίζει και να αποζημιώνει στο 100% τη ζημιά στις παραγωγές μας, καταλήγουν οι αγρότες της Μαγνησίας. Αυτά λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, και με το θέμα έτσι των αγροτών. Τώρα έχουμε νέα ΚΑΠ, νέα κοινή αγροτική πολιτική, μεγάλες αλλαγές, λιγότερα χρήματα. Ωστόσο, εάν συμβουλευόμαστε τους ειδικούς, σίγουρα τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ πολύ καλύτερα. Μία ενδιαφέρουσα ημερίδα σχετικά με τις αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΑΠ πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα. Πραγματικά εκατοντάδες αγρότες βρέθηκαν εκεί προκειμένου να παρακολουθήσουν αυτή την ενημερωτική εκδήλωση. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, τι αλλαγές φέρνει, ποια προϊόντα μπαίνουν στην ενιαία ενίσχυση, ποια δυστυχώς όμως μένουν εκτός.
Οι αλλαγές που φέρνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, όπως η σύνδεση αγροτικών ενισχύσεων με την πραγματική παραγωγή, ήταν θέμα συζήτησης μιας ενδιαφέρουσας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης από τους γεωργικούς συμβούλους της εταιρείας Αγροσυμβουλή. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κατάσταση, εντελώς καινούργια για τους Έλληνες παραγωγούς. Υπάρχει εκτεταμένο ενδιαφέρον για το τι θα πρέπει να σπαρθεί από εδώ και πέρα, καθώς ο καιρός έχει ουσιαστικά δημιουργήσει τις συγκυρίες για την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν οι σπορές. Η ανάλυση της προηγούμενης ΚΑΠ, δηλαδή τι θα έπρεπε να αφήσω για να μπορέσω να κερδίσω όσα περισσότερα γίνεται από το περιβόητο τσέκ των αγροτών, είναι ουσιαστικά στον αέρα, γιατί τίποτα από αυτά που ίσχυε δεν συνεχίζει να ισχύει. Άρα οι αγρότες θα πρέπει να ενημερωθούν καλά. Οι μεταβολές είναι πολύ μεγάλες και σίγουρα θα επηρεάσουν τα πορτοφόλια ορεινών. Ο κ. Ντογκούλης κάλεσε τους αγρότες να επισκέπτονται συμβουλευτικά γραφεία για την καλύτερη διασφάλιση των κοινοτικών ενισχύσεων τους. Η συμβουλή μου είναι η εξής. Πρώτον, περιμένουμε πολύ μεγάλο κομμάτι εφαρμοστικών οδηγιών από το Υπουργείο. Που σημαίνει ότι ναι, μεν έχουμε το στρατηγικό σχεδιασμό στα χέρια μας, αλλά δεν έχουμε την πραγματικότητα, δηλαδή τις λεπτομέρειες. Σίγουρα θα πρέπει να προετοιμαστούν και αυτές. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουν μια συνεργασία με ένα πολύ καλά οργανωμένο γραφείο για να μπορέσουν να έχουν την καλύτερη δυνατή συμβουλευτική. Θα υπάρχουν αγρότες οι οποίοι θα πληρωθούν ακριβώς τα μισά από την προηγούμενη κοινή αγροτική πολιτική. Αν τυχόν έχουν συνεργασία με ένα καλά πιστοποιημένο γραφείο, με ένα γραφείο το οποίο έχει τη δυνατότητα της συμβουλευτικής, ίσως να μπορέσουν να πιάσουν τα χρήματα τα οποία έπαιρναν μέχρι τώρα. Σίγουρα οι περικοπές είναι μεγάλες. Μιλάμε για τουλάχιστον ένα 15%. Σε όλα τα πορτοφόλια, οπότε αναμένουμε και μια πολύ δύσκολη πενταετία. Το καλαμπόκι έχει μπει στις συνδεδεμένες, 99,9% θα εγκριθεί και στον εθνικό φάκελο. Η συνδεδεμένη του είναι ένα πολύ ευνοϊκό ποσό, αλλά όσον αφορά το νομό της Λάρισας, επειδή υπάρχει μέσα η δικλίδα ότι θα πρέπει να καλλιεργηθεί σε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από εύπορα σε ποσότητα νερού εδάφη, από περιοχές οι οποίες είναι εντάξει σε νερά, να το πούμε αλλιώς, και δεν είναι, όπως λέμε λαϊκά, με προβληματικές γεωτρήσεις, θεωρητικά το καλαμπόκι θα σπαρθεί με συνδεδεμένη σε πολύ μικρά τμήματα του νόμου Λάρισας. Σε ενημερωτική εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι φορέων καθώς και δεκάδες αγρότες. Τέτοιες εκδηλώσεις, οι οποίες ενημερώνουν τους πολίτες, φυσικά είναι πάντοτε χρήσιμες. Από την άλλη, τώρα πάμε και σε κάτι ευχάριστο, διότι μπορεί το φυσικό αέριο φέτος να είναι ο φόβος και ο τρόμος πολλών. Ωστόσο, παραμένει μια πηγή ενέργειας, μια πηγή που σύμφωνα και με τις κυβερνήσεις που φυσικά έχουμε και την επιδότηση, τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Πάμε όμως για την ευχάριστα τα νέα όσον αφορά και το Δειμήνη. Το Δειμήνη Μαγνησίας που συνδέθηκε με το φυσικό αέριο. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Το απόγευμα της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε στο Δειμήνη έξω από το Βόλο η τελετή αφής φλόγας για την τροφοδότηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου και των καταναλωτών. Η φλόγα άναψε έξω από το Δημοτικό Κατάστημα Δειμηνίου με τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής και της ΕΔΑΘΕΣ να δίνουν το παρόν σε πανηγυρικό κλίμα. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος ανέφερε: «Πιστή στις δεσμεύσεις μας προς τους συμπολίτες μας, εγώ και οι συνεργάτες μου στη Δημοτική Αρχή, συνδράμαμε αποφασιστικά ώστε άλλη μια ενότητα του Δήμου μας να συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου». Δήλωση έγινε και από τον Αντιδήμαρχο Δημοτικών Ενωτήτων κ. Κοπάν, ο οποίος χαρακτήρισε την ημέρα ως πολύ σημαντική για το Δειμήνη. Και ενώ παράλληλα επισήμανε ότι το φυσικό αέριο θα απλωθεί και θα φτάσει όσο το δυνατόν περισσότερες ενότητες του Δήμου. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για το Δειμήνη. Το φυσικό αέριο έχει φτάσει και σε αυτήν εδώ την περιοχή. Σύμφωνα και με τα αιτήματα και με τη θέληση των δημοτών του Δειμηνίου, ο Δήμαρχος μας ο Αχιλλέας Μπέους, η Δημοτική Αρχή του Αχιλλέα Μπέου, μπαίνει μπροστά, ανοίγει δρόμους σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που μπορούν να δώσουν όθηση στις τοπικές μας κοινωνίες και έτσι θα συνεχίσουμε. Είχαμε δεσμευτεί, ο Δήμαρχος μας είχε δεσμευτεί ότι το φυσικό αέριο θα απλωθεί, θα αγκαλιάσει όσο δυνατόν περισσότερες περιοχές του ενιαίου Δήμου Βόλου και αυτό γίνεται πραγματικότητα. Άλλη μια δέσμευση υλοποιείται και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτήν την εξέλιξη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την ΕΔΑ Θεσσαλίας. Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά και έχουν βάλει τις βάσεις για ανάλογη συνέχεια. Συνεχίζουμε την υλοποίηση του επενδυτικού μας πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα 33 εκατομμυρίων ευρώ για το 2022. Το Δειμήνη ήταν στο πρόγραμμα ανάπτυξης της εταιρείας, συνδέεται σήμερα, υπάρχουν αιτήσεις, ο κόσμος συνεχίζει να εμπιστεύεται στη Μαγνησία και στη Θεσσαλία τη χρήση του φυσικού αερίου. Αυτός ο μήνας θα έχει μια
πτώση των τιμών και ο Νοέμβριος και να μένει και ο Δεκέμβριος. Θέλω να πούμε στους καταναλωτές ότι αυτή η ενεργειακή κρίση σίγουρα δημιούργησε ένα πρόβλημα στην κατανάλωση των ενεργειακών προϊόντων και μαζί με αυτά και το φυσικό αέριο, αλλά συνεχίζουν να το εμπιστεύονται γιατί το φυσικό αέριο, εκτός από τη διαχρονική εξοικονόμηση που έδωσε στη Θεσσαλία και στις βιομηχανίες αλλά και στους οικιακούς καταναλωτές, θα είναι οι υποδομές του φυσικού αερίου που τα επόμενα χρόνια θα μεταφέρουν εκτός από φυσικό αέριο και την πράσινη ενέργεια, το βιομεθάνιο και το υδρογόνο. Άρα και οι υποδομές που γίνονται σήμερα και δίνουμε στο Τιμήνι μόνο φυσικό αέριο, στα επόμενα χρόνια θα είναι οι υποδομές που θα μεταφέρουν την πράσινη ενέργεια. Ωραία είναι αυτά. Τέτοιες κινήσεις να γίνονται. Έργα μεγάλα και σημαντικά για την περιοχή μας. Πάμε στα τηλέφωνά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Σοφία. Ο Γρηγόρης Απουλάρης. Τι κάνετε? Δεν μας ακούτε. Πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στην πρωινή ατζέντα. Τώρα διάβαζα για μια έκτακτη είδηση. Θυμάστε όλοι αυτή το περιστατικό με το λευκό βαν και έναν βιαστή ανήλικων παιδιών. Τα άρπαζε και τα βίαζε σε ένα λευκό βαν. Είχε γίνει μεγάλη υπόθεση τότε αυτό. Ο ίδιος λοιπόν είχε καταδικαστεί τότε σε 26 χρόνια φυλάκισης και στα 6 χρόνια αποφυλακίστηκε. Μάλιστα, αυτή την ώρα κυκλοφορεί ελεύθερος, να μην συμβαίνει απολύτως τίποτε φυσικά. Κάτοικοι της περιοχής μάλιστα καταγγέλουν που συνεχώς όταν μιλάει κάνει λόγο για σεξουαλικές διαστροφές, ενώ πλησίασε και τα παιδιά λέγοντάς σου ότι θέλει να είναι ντυμένος λίδρα κουμέλ και αυτά να είναι τα στροφάκια. Σημειώνεται πως κάτοικοι της περιοχής λέει καταγγέλουν τον είδαν έξω από κατάστημα της περιοχής την ώρα που γινόταν πάρτι για το γυμνάσιο. Καταδικάστηκε με 26 χρόνια φυλάκισης για βιασμό ανηλίκων, έτσι, με την υπόθεση του λευκού βαν, σας θυμίζω, είχε γίνει μεγάλος ντόρος τότε, ο οποίος αποφυλακίστηκε, έτσι κυκλοφορεί ελεύθερος και προκαλεί μάλιστα και με τις δηλώσεις. Τώρα, πάμε σε αυτό το πολύ πολύ τραγικό περιστατικό, θυμάστε που πρόσφατα δείξαμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ για ένα 4χρονο κοριτσάκι, που σύμφωνα με τους οικείους έπαθε ηλεκτροπληξία. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε έτσι κάποιες εξελίξεις δικαστικές για την εν λόγω υπόθεση. Στο Μικτόρκο, το δικαστήριο του Βόλου, πραγματοποιήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης που συγκλώνησε την Ελλάδα. Της μικρής Ρωμά που το Φεβρουάριο του 2014 έπαθε ηλεκτροπληξία, χάνοντας μετά από λίγες ημέρες τη ζωή της. Πιο συγκεκριμένα, στις 20 Φεβρουαρίου 2014, το 4χρονο κοριτσάκι, παίζοντας ξυπόλυτο στον καταβλισμό που ζούσε στη Μαυρίκα Καρδίτσας, ακούμπησε με το χέρι της γυμνό καλώδιο με αποτέλεσμα να πάθει ηλεκτροπληξία. Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και αφού διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτιου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, παρέμεινε σε κομματώδη κατάσταση, ώσπου κατέληξε δυστυχώς 10 ημέρες αργότερα. Η αναζήτηση των υπαίτιων για το τραγικό γεγονός αποδείχθηκε δύσκολο έργο, ακόμη και για τους πραγματογνώμονες που ερεύνησαν στον τόπο του συμβάντος. Όπως αποκαλύφθηκε, οι κάτοικοι των καταβλισμών στην πλειοψηφία τους δεν έχουν τη δυνατότητα για νόμιμες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και καταφεύγουν στη ρευματοκλοπή. Η συνέπεια να δημιουργούνται γόρδιοι δεσμοί από αυτοσχέδιες εγκαταστάσεις καλωδίων που τροφοδοτούν με ρεύμα κάθε νοικοκυριό. Εγκαταστάσεις που πολλές φορές αποδεικνύονται άκρως επικίνδυνες, καθώς αποτελούνται από παραπήγματα και πρόχειρα ενωμένα κομμάτια από καλώδια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ευθύνες για το τραγικό δυστύχημα αναζητήθηκαν σε ζευγάρι Ρωμά που διέμεναν κοντά στο σημείο, καθώς το οίκημά τους βρέθηκε να καταλήγει ένα τέτοιο κομμένο καλώδιο. Όμως ότι πράγματι αυτό ήταν το καλώδιο με το οποίο συνδεόταν εκείνο το οποίο κόστησε τη ζωή στο μικρό κορίτσι, δεν ήταν κάτι που μπορούσε να αποδειχθεί με βεβαιότητα. Στην απολογία τους, το ζευγάρι κατέθεσε ότι έλειπαν από τον καταβλισμό το διάστημα που συνέβη το γεγονός και είχαν διακόψει την ηλεκτροδότηση στο οίκημά τους. Πρόσθεσαν επίσης πως και οι ίδιοι έχουν παιδιά που έπαιζαν γύρω από το σπίτι και αν είχαν επίγνωση ενός τέτοιου κινδύνου, θα είχαν φροντίσει να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Οι γονείς του άτυχου κοριτσιού, όπως και οι μάρτυρες κατηγορίας, δεν παρευρέθηκαν. Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία της επικίνδυνης βλάβης από κοινού με συνέπεια το θάνατο ανθρώπου σε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι λόγω παραγραφής εφόσον είχε παρέλθει 7 ετία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και για το λόγο θέμα. Πάμε γιατί έχουμε ακόμη ένα αστυνομικό ρεπορτάζ. Είναι αυτό που λέμε καθημερινά, ότι δεν έχουν τελειωμό, έτσι, δεν έχει τελειωμό η εγκληματικότητα, δεν έχουν τελειωμό τέτοιου είδους ειδήσεις. Στο σχόλιο που έκανα νωρίτερα για τον βιαστή με το λευκό βαν, είναι πάρα πολλές αντιδράσεις με μηνύματα που στέλνετε. Δυστυχώς 26 χρόνια να έχει καταδικαστεί σε 6 να είναι έξω και να προκαλεί να πηγαίνει έξω από κατάστημα το οποίο κάνει πάρτι, κάνουν πάρτι παιδιά και να προκαλεί έτσι ο ίδιος και με τα λεγόμενά του αλλά και με τις κινήσεις του.
Δεν ξέρω. Στη φυλακή περνούν από κοινωνικούς λειτουργούς, περνούν από ψυχιάτρους, γίνονται κάποια ιατρική, εν πάση περιπτώσει ιατρικός έλεγχος. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να αφήνονται ελεύθεροι. Δεν είναι δυνατόν ο ίδιος να καταδικάστηκε με 26 χρόνια φυλάκιση και σε 6 να είναι έξω και να ακούμε αυτά που ακούμε. Τι να πω. Πάμε σε ακόμη ένα αστυνομικό ρεπορτάζ, ωστόσο. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικού βολού σε 53χρονο που έκανε σαν τάβρο στην Αλεοπολίο, όταν τον Νοέμβριο του 2020 του ζητήθηκε να βάλει μάσκα, σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά. Ο 53χρονος είχε προκαλέσει μεγάλο πανικό, εξύπηρξε τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, αρνούμενος να συμμορφωθεί στα όσα του έλεγαν. Είχε επαιτηθεί παράλληλα φραστικά και σε αστυνομικούς που πήγαν να του βεβαιώσουν πρόστιμο για μη τήρηση των μέτρων και επιπλέον αντιστεκόταν σε επικείμενη σύλληψή του και τους κλώτσισε. Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος δεν ήταν παρόν για να δικαιολογηθεί για τις πράξεις του, ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και καταδικάστηκε ερήμην. Κατά την ακροαματική διαδικασία, ζωντάνεψαν οι στιγμές αναστάτωσης που είχε προκαλέσει, δίχως να προκληθεί από κανέναν. Όπως προέκυψε, κατά την ακροαματική διαδικασία, δεν δίστασε ακόμη και να απειλήσει τους αστυνομικούς που πήγαν να του επιβάλλουν πρόστιμο για τα μέτρα ότι θα τους σκοτώσει. Η δίκη τελικά έγινε και ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για άσκηση βίας κατά υπαλλήλων. Το δικαστήριο του επέβαλε την ποινή χωρίς αναστολή, με την εντολή να είναι εκτελεστέα. Του έδωσε όμως τη δυνατότητα η έφεση να έχει αναστέλουσα δύναμη. Ο καταδικαστής θα πρέπει να ασκήσει έφεση στην απόφαση καταδίκης του. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να εκτίσει την ποινή. Ήταν πάντως η περίοδος πριν από τα εμβόλια και είχαν επιβληθεί ακόμη και μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε μια προσπάθεια από την πολιτεία να γίνει διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Τώρα, έχουμε και άλλη εξέλιξη. Ο 28χρονος, θυμάστε από το Αγρίνιο, ποδοσφαιριστής, ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο ήταν και στο στρατό. Αποκαλύφθηκε λοιπόν, παρότι πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι η υπόθεση να φτάσει στις δικαστικές αίθουσες, και δεν ξέρω για ποιο λόγο πέρασε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, εντοπίστηκε στο λάπτοπ του 28χρονου, εντοπίστηκαν μάλλον σκληρές εικόνες πορνογραφικών υλικών, πορνογραφικής παιδικής πορνογραφίας, έτσι, το σημειώνουμε αυτό, με βιασμούς, λέει, ανήλικων παιδιών κάτω των 10 ετών. Και φανταστείτε ότι είχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο ίδιος να σβήσει ενδεχομένως κάποια έτσι ηλεκτρονικά στοιχεία τα οποία ενδεχομένως είχε στο λάπτοπ, γιατί από τότε που έγινε καταγγελία πριν από 2 χρόνια, τώρα έγινε ο έλεγχος και η κατάσχεση του λάπτοπ, το που βρήκαν και τώρα, ακόμη και τώρα, βρέθηκε αυτό το υλικό. Φανταστείτε αν γινόταν η έρευνα πριν από 2 χρόνια που έγιναν οι καταγγελίες από τους γονείς. Να θυμίσουμε λίγο την υπόθεση ότι όλα αυτά είχαν συμβεί στο Αγρίνιο, όταν οι γονείς είχαν αφήσει σε νταντά το παιδί τους, γιατί εργάζονταν και οι δύο. Όμως κατάλαβαν ότι κάτι υπήρχε στο παιδί. Όταν το έβγαζαν τα ρούχα για να το αλλάξουν, να το κάνουν μπάνιο, το ίδιο ήταν σφιγμένο και έτρεμε. Όταν λοιπόν άρχισε να ζωγραφίζει. Καταλαβαίνετε, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί και βεβαίως κατάφεραν τελικά να βάλουν κάμερες στο σπίτι και να δουν ότι ο γιος της νταντάς του παιδιού τους ήταν αυτός που παρενοχλούσε το μικρό αγοράκι μόλις 4 ετών. Έγινε καταγγελία πριν από 2 χρόνια, τώρα οι αστυνομικές αρχές πήραν το λάπτοπ και είδαν ακόμη και μετά από 2 χρόνια που έγινε η καταγγελία να υπάρχει σκληρό πορνογραφικό, παιδικής μάλλον πορνογραφίας, υλικό στο λάπτοπ, το οποίο ανήκει στον ίδιο αλλά και στη μητέρα. Να πούμε ότι θα δώσουν κατάθεση και οι δύο και η μητέρα, γιατί φαίνεται ότι η ίδια γνώρισε, δηλαδή δεν είναι δυνατόν μέσα στο σπίτι όπου η ίδια είναι υπεύθυνη για ένα μικρό παιδάκι να μπαίνει ο γιος της μέσα και να προχωρά στις ελληνικές πράξεις. Αρρώστια, πολύ αρρώστια, πραγματικά πολύ αρρώστια. Δεν ξέρω πώς σταματά όλο αυτό. Είναι αυτό που λέει και η αγαπημένη Βάνα, να φοβάσεις να έχεις παιδιά, να τρέμεις από παντού, να τρέμεις να το στείλεις σχολείο, να τρέμεις να το αφήσεις μια ταντά, να το αφήσεις ένα θείο, σε έναν παππού, στον ίδιο τον πατέρα, στη μητέρα. Δεν ξέρω πραγματικά πού πάει όλο αυτό, πού οδηγεί όλο αυτό, που πέφτει το παιδί σου κάτω και τρέχεις για να δεις τι έχει πάθει. Και κάποιοι άλλοι δεν δίνουν πραγματικά καμία σημασία, σαν να είναι ένα απλό αντικείμενο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Είχαμε και μια άγρια καταδίωξη στο Βελεστίνο. Να δούμε λοιπόν και το συγκεκριμένο αστυνομικό ρεπορτάζ και έτσι να κλείσουμε το πολύ πολύ πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ. Το απόγευμα της Δευτέρας στο Βελεστίνο Μαγνησίας, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ρίγα Φεραίου και συγκεκριμένα τροχονομικού σε υπήκο Αλβανίας 43 ετών, διαπιστώθηκε να οδηγεί όχημα ιδιοκτησίας του και να επιδεικνύει άδεια ικανότητας οδήγησης, η οποία όπως διαπιστώθηκε ήταν εμφανώς πλαστή, με συνέπεια να στερείται της σχετικής άδειας ικανότητας οδηγού από την αρμόδια αρχή.
Μη συμμορφούμενο στη συνέχεια με τις εντολές και υποδείξεις των αστυνομικών, εισήλθε στο όχημά του και τράπηκε σε φυγή. Με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον ακολουθήσουν με το περιπολικό τους και με τη συνδρομή και αστυνομικών της όποια να καταφέρουν την ακινητοποίηση του λίγο αργότερα στην ίδια περιοχή. Στη συνέχεια βρέθηκε στην κατοχή του ένα αυτοσχέδιο τσιγάρου μείγματος καπνού και κατέργαστης κάναβης, τσιγαριλίκη, μεικτού βάρους 2,1 γραμμαρίων περίπου. Σε βάρος του δράστη που συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ Απίθεια και την ομοθεσία περί ναρκωτικών κατοχή. Την ίδια ώρα, ποινή φυλάκισης και επιπλέον πρόστιμο, κατέληξε να βαραίνει 50χρονη Βολιώτισσα, η οποία στήσε καυγά με υπαλλήλους στο αστυνομικό τμήμα Βόλου, επειδή αρνούταν να πληρώσει πρόστιμα σε βάρος της για μη τήρηση μέτρων κατά του COVID-19. Η υπόθεση εκδικάστηκε ενώ το σημάνα έλαβε χώρα στις 10 Ιανουαρίου, όταν η κατηγορούμενη έφτασε στο αστυνομικό τμήμα Βόλου για να υποβάλει ένσταση για πρόστιμο που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η 50χρονη, εξ αρχής εκνευρισμένη, άρχισε να φωνάζει ότι οι υπάλληλοι του αστυνομικού τμήματος έχουν προσωπικό θέμα μαζί της, να τους βρίζει ενώ τράβηξε μια αστυνομική υπάλληλο από την γραβάτα. Στην απολογία της, η κατηγορούμενη παραδέχθηκε μόνο την κατηγορία της εξύβρισης. Κρίθηκε ένοχη, χωρίς ελαφρυντικά για εξύβριση και διατάρξη ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή και πρόστιμο 200 ευρώ. Τώρα προσέξτε πάρα μα πάρα πολύ στα email που λαμβάνετε, πολλές απάτες, ακόμη και σε αγορές που κάνετε. Υπάρχουν κάποιες σελίδες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες, κυρίως με υποδήματα και πολύ μεγάλες προσφορές και μάλιστα επώνυμα και φτάνουν να είναι, καταλαβαίνετε, όχι μου, κάθε άλλο παρά επώνυμα παπούτσια, αν φτάσουν ποτέ. Έτσι, σας παίρνουν τα λεφτά, ούτε υπάρχει τηλέφωνο, ούτε email να επικοινωνήσετε, ούτε να λάβετε και πίσω τα χρήματά σας. Μου ήρθε και μία νέα απάτη σήμερα στο email, όπου λέει, σας στείλαμε, λέει, αυτό το μήνυμα να σας ρωτήσουμε αν σας ενδιαφέρει να παίρνετε μέρος σε έρευνες με αμοιβή. Δηλαδή, να με ρωτάνε διάφορα πράγματα για διάφορες μεγάλες εταιρείες, να απαντώ εγώ σε αυτά, αλλά φυσικά έτσι να δώσω και προσωπικά στοιχεία προκειμένου να μου καταβάλουν και χρήματα για τους πόντους κτλ. Πολύ μεγάλη προσοχή, κανείς δεν μας χαρίζει λεφτά, κανένας δεν ξύπνησε ένα πρωί και λέει Σοφία Κοντοθανάση, έλα να σου χαρίσω 50, 200, 300 ευρώ. Σε καμία περίπτωση. Προσοχή. Επίσης, υπάρχουν τα φυσικά καταστήματα που έχουν πάρα πολλές προσφορές, που μπορείς να δεις την ποιότητα από κοντά, να τα δοκιμάσεις. Εγώ όχι ότι είμαι κατά έτσι, του ηλεκτρονικού εμπορίου σε καμία των περιπτώσεων και έχει βοηθήσει και ιδιαίτερα στο lockdown πάρα πολλού από εμάς. Εγώ μάλιστα είχα γεννήσει τότε και είχα ανάγκη να πάρω και πολλά μοροδίστικα, δεν το συζητώ. Από την άλλη όμως υπάρχουν ακόμη και μεγάλα έτσι, brands καταστημάτων και τοπικά καταστήματα, τα οποία και λόγω της πανδημίας έχουν καταφέρει και έχουν κάνει πολύ ωραία ηλεκτρονικά έτσι, καταστήματα και μπορείς να ψωνίσεις. Επιλέγουμε όσο το δυνατόν από πιο γνωστά καταστήματα, έτσι, ακόμη και των πόλεών μας που ξέρουμε έτσι, κάποια πράγματα για να μπορούμε να μην έχουμε προβλήματα. Τώρα πάμε να αλλάξουμε, δεν θέλω να χάσουμε αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες, να μην τις δείξουμε, από την 110 πτέρυγα μάχης, μιας και χθες δεν ήμασταν εδώ λόγω της απεργίας. Θέλω να δούμε τις εντυπωσιακές εικόνες για τον εορτασμό των Αρχάγγελων Μιχαήλ και Γαβριήλ, των Αρχαγγέλων της πολεμικής αεροπορίας, να δούμε λοιπόν πώς γιορτάστηκε με κάθε λαμπρότητα, με κάθε επισημότητα στην 110 πτέρυγα μάχης. Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα τιμήθηκαν οι προστάτες ελληνικής μας αεροπορίας Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ με την 110 πτέρυγα μάχης να αφορά τα γιορτινά της, καθώς πραγματοποιήθηκαν σειρά τιμητικών εκδηλώσεων. Χρόνια πολλά στην πολεμική μας αεροπορία. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους που είσαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που μας δίνετε. Θα συνεχίσουμε έτσι μαζί σας. Χρόνια πολλά στα παιδιά μας. Σήμερα γιορτάζει ο προστάτης της αεροπορίας μας, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Είναι πάρα πολύ σημαντική ημέρα για την πολεμική μας αεροπορία. Πέρα από το ότι γιορτάζουμε σήμερα, ότι είναι τα αεροδρόμια μας ανοιχτά και μπορεί ο κάθε Έλληνας να δει το έργο μας και την προσπάθεια που γίνεται καθημερινά από όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που είμαι σήμερα εδώ, σε αυτή την πολύ σημαντική μονάδα για την πολεμική αεροπορία, γιατί έχουν όλη την ευκαιρία εδώ πέρα και να δουν το έργο των ανθρώπων εδώ πέρα και εμείς σαν συνάδελφοι, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος. Χρόνια πολλά σε όλους τους αεροπόρους, είτε στην πολεμική είτε στην πολιτική αεροπορία. Να είμαστε πάντα γεροί, δυνατοί, καλές προσγειώσεις. Σημερινή επίδειξη είναι κάτι πολύ σημαντικό, έχει πολλά χρόνια να γίνει και συγκεκριμένα εδώ στη Λάρισα και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ και εννοείται χαιρόμαστε που είναι και ο κόσμος μαζί μας και τον έχουμε δίπλα μας και τον νιώθουμε δίπλα μας. Τα συναισθήματα όταν είσαι στον αέρα? Συναισθήματα δεν χωράνε στον αέρα. Μόλις προσγειωνόμαστε, αισθανόμαστε περηφάνεια και μόνο εκεί που υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος και μας στηρίζει. Πλήθος κόσμου στα 110 πτέρυγα μάχης, μικροί και μεγάλοι, απολάμβαναν τις επιδείξεις πτήσης Ζεύς και Δέδαλος με τα αεροσκάφη να ασκίζουν τον ουρανό της Λάρισας.
κατά τη διάρκεια της επίδειξης του αεροσκάφου θα αγγίξει ταχύτητες που ξεπερνούν 300 μίλια. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Έδαλο. Κατευθυνόμενος στο κέντρο, ετοιμάζεται πρώτο λειτουργό. Ο Chris Hood. Έρχοντας με έξι στο κατακόρυφο, εκτελεί ένα vertical roll και θα συνεχίσει ανάστοφα. Έρχοντας με 5G διαγράφει έναν κατακόρυφο κύκλο. Από τα δεξιά μας λοιπόν η διέλευση με το σύστημα προσγείωσης κάτω, Gear Down Pass. Το χειροκρότημα των Λαρισαίων κέρδισε και η δημιουργία επιδείξεων της σχολής υποαξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας. Στο πλαίσιο της σημερινών εορταστικών εκδηλώσεων πολεμικής αεροπορίας στην 110 πτέρυγα μάχης έγινε και επίδειξη σκύλων της ομάδος Κέρβερος. Τα σεμινάρια προέβλεπαν εισβολής πεζούς και εισβολέα που αρνήθηκε να κατέβει από το όχημά του. Να είστε σίγουροι ότι το δάγκωμα είναι τόσο ισχυρό που ο εισβολέας δεν έχει άλλη επιλογή από το να βγει από το όχημα. Στη σημαντικότητα της ημέρας αναφέρθηκαν τόσο περιφερειάρχες όσο και βουλευτές του νομού. Χρόνια πολλά στα ελληνικά φτερά, χρόνια πολλά στους Έλληνες και στις Ελληνίδες αεροπόρους της πολεμικής μας αεροπορίας. Είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι για την αρτιότητα, γιατί η ελληνική αεροπορία είναι η καλύτερη, είναι από τις καλύτερες στον κόσμο, αλλά και οι αεροπόροι μας οι καλύτεροι μέσα στο ΝΑΤΟ. Φιλούν, τους ευγνωμονούμε, διότι φιλάν αέρινες θερμοπύλες. Σήμερα η γιορτή των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, γιορτάζει η ελληνική αεροπορία μας. Η Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, ενισχυμένη στις ένοπλες δυνάμεις της, με ισχυρές συμμαχίες, θα προασπίσει τα συμφέροντά μας όπου και όποτε χρειαστεί. Δεν ολιγορούμε σε τίποτα. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά στα στελέχη της πολεμικής μας αεροπορίας, στους άντρες και τις γυναίκες. Θαυμάζουμε και είμαστε περήφανοι για το αξιόμαχο των στελεχών μας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναβαθμίσει πάρα πολύ και τον επιχειρησιακό στόλο, αλλά έχουμε συνάψει αμυντικές και διπλωματικές συμμαχίες με το εξωτερικό, οι οποίες καθιστούν την Ελλάδα μια χώρα που βρίσκεται με ένα άλλο κύρος στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα στην πατρίδα μας τιμούμε όλους τους ήρωες, όλους τους ανθρώπους εκείνους που μάχονται καθημερινά για την εθνική μας ασφάλεια, για την διατήρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Στους εθέρες βλέπουμε την ελπίδα που βρίσκεται πάνω από τη χώρα παρά τις δυσκολίες και στέλνουμε ένα μήνυμα εθνικού
αραγούς με τόπου για όλα όσα μας αφορούν και λέμε στον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να παλέψουμε και να αγωνιστούμε. Η στατική έκθεση καθώς και ο χώρος 110 πτέρυγα μάχης ήταν ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αχ, εντυπωσιακά και τα ωραία. Γιορτάστηκε λοιπόν η πολεμική μας αεροπορία. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε να κλείσουμε μαζί και αυτή την πρωινή ατζέντα. Και κάπου εδώ κλείνουμε και σήμερα την πρωινή ατζέντα, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, να κλείσουμε και αυτή την εβδομάδα. Από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον Βασίλη Καραμπάση, την Έλενα Κυριαζίδου και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.